Είχαμε μια συνάντηση με τους εκπροσώπους, μάλλον τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου και της Ομοσπονδίας, όπως και ιδιοκτήτες και ακινήτων αλλά και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης, σχετικά με την διαχείριση της κατάστασης όπως διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση των έργων της πεζοδρόμησης του κέντρου της πόλης. Γνωρίζετε ότι η πλατεία Πετρινού σχεδόν έχει τελειώσει, κάποια διοικητικά θέματα για την παραλαβή απομένουν. Οι δύο άλλες οδοί, η Εθνικής Αντίστασης και η Τάσος Αχιώτη, προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα, και ελπίζουμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι με την πλατεία Πετρινού και αμέσως μετά, ίσως και πριν τις γιορτές του Πάσχα, να έχουμε ολοκληρώσει και το κομμάτι που είναι το νότιο προς την πλατεία Αγίου Βασιλείου. Με βάση αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται, θέλουμε να προχωρήσουμε, όπως έχουμε δεσμευτεί, στη θέσπιση μιας κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία των πεζοδρομημένων χώρων και της πλατείας Πετρινού και στα πλαίσια αυτής του διαλόγου που υπάρχει για την κανονιστική απόφαση και για την καλύτερη δυνατή χρήση των νέων πεζοδρόμων, είχαμε αυτή τη συνάντηση με το Επιμελητήριο και τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών αλλά και της Ομοσπονδίας. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι εντός των ημερών αναμένεται η υπογραφή των συμβάσεων τόσο για την ολοκλήρωση της πλατείας Άρεως, το πρώτο έργο που έχει να κάνει με τον χώρο αυτό καθ' αυτό της πλατείας, όσο και με τη δεύτερη φάση της πλατείας Άρεως, που ουσιαστικά πρόκειται για την επέκταση της πεζοδρόμησης από την γωνία της Δημητρακοπούλου μέχρι την Παπαρηγορπούλου, τους δύο κάθετους δρόμους, την Οικονομίδου και την Δημητρακοπούλου από την Εθνική Αντίσταση προς την πλατεία και τον πεζόδρομο μπροστά στον προφήτη Ηλία που γίνεται και μια παρέμβαση εκεί, ανοίγει ένα τμήμα του κήπου και γίνεται σαν πλατεία, όπως και η οδός 23 Σεπτεμβρίου είναι από το τουριστικό μέχρι το ένα το δημοτικό που είναι στο έργο και κάποιοι κάθετοι και στην οδό Ομήρων που καταλήγει στην πλατεία Άρεως. Νομίζω ότι τα συμφωνητικά θα υπογραφούν εντός του Φεβρουαρίου και μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο, ολοκληρωμένο όλο το κέντρο της πόλης. Η συζήτηση είχε να κάνει με το σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο Δήμος για την έκδοση της κανονιστικής. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι σχετικά με την πλατεία Πετρινού έχει η υπηρεσία ετοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο θα μετά από διαβούλευση που προβλέπεται τόσο στη Δημοτική Κοινότητα, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά και όλους τους φορείς, θα πάει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στόχος είναι να υπάρχει ένας γενικός κανονισμός καταρχήν, σύμφωνος με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, κανονισμός λειτουργίας του κοινόπιστων χώρων του Δήμου. Και από εκεί και πέρα, ανά περιοχή να υπάρχει τα ειδικότερες ρυθμίσεις. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας. Πρόεδρος των Εστιατόρων είναι και μέλος της Ομοσπονδίας, γιατί η Ομοσπονδία ανήκει στην. Ο Σύλλογος Εστιατόρων ανήκει στην Ομοσπονδία. Και τους άλλους συμμετέχοντες στην σύσκεψη. Γιατί νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να βγάλουν μια απόφαση λειτουργίας και χρήσης στο κέντρο της πόλης, το οποίο θα αναδεικνύει και το έργο που επιτελείται και τα αξιόλογα κτίρια όπως είναι το Μαλλιαροπούλιο, το Παλαιοδημαρχείο, ο Άγιος Βασίλης και όλα αυτά που έχουν μια σημασία ιστορική. Με σεβασμό λοιπόν σε αυτά τα κτίρια και στις λειτουργίες της πόλης να καταλήξουμε σε ένα κανονισμό ο οποίος θα έχει να προσφέρει τόσο στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται αλλά κυρίως στην οικονομία της πόλης αλλά και στην λειτουργία
ώστε καμία δραστηριότητα να μην παρεμποδίζεται, αλλά όλες να λειτουργούν αρμονικά. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, πιστό στη δέσμευσή του στα μέλη του ότι θα προσπαθεί να δώσει λύσεις, αλλά όπως είπε και ο Δήμαρχος, λύσεις που θα εξυπηρετούν όλους και όχι μόνο τους επιχειρήσεις αλλά και τους πολίτες. Και ύστερα από έτσι παρεμβάσεις πολλών μελών μας για να πάρουμε θέση για το θέμα της κανονιστικής τους καινούργιους υποδιαμόρφωση πεζόδρομους και στην καινούργια πλατεία, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, ακόμα και ιδιοκτήτες κάποιων ακινήτων, συζήτησε μια επιτροπή που είχε βγει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και διαμόρφωσε κάποιες απόψεις σε σχέση με την κανονιστική. Ο ρόλος ο δικός μας ήταν να βοηθήσουμε στο διάλογο, να μπορέσουμε να βρούμε κοινό τόπο και μεταξύ των επιχειρηματιών και με το Δήμο και με τους πολίτες, γιατί συμφωνούμε απόλυτα ότι η πόλη πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμη, πρέπει να γίνει πιο χαρούμενη και πρέπει να γίνει και πιο επισκέψιμη. Άρα επιχειρηματίες που ασχολούνται με τα καφέ και με την εστίαση και τους εκπροσωπεί και ο κύριος Παπαγεωργίου δεσμεύτηκαν στο επιμελητήριο και σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Δήμαρχο ότι αυτά που θα αποφασιστούν θα τα τηρήσουν απαραίτητα, και για μας είναι σημαντικό αυτό. Και μάλιστα συμφωνούν και ότι μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν και κάποια ομοιόμορφα πράγματα και να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις, αυτά που θέλουν οι καταστηματάρχες με αυτά που μπορούν να γίνουν ή που ενδεχομένως ο Δήμος έχει στα σχέδιά του να κάνει, αλλά θεωρώ ότι μέσα από τη συζήτηση μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο και άλλωστε δεν είναι δυνατόν όλοι να κοιτάμε τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να κάνουμε όπως ακριβώς μας βολεύει ατομικά, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουμε και λίγο συλλογικότερα.